Μετά από ένα ταξίδι πολλών μηνών, το Perseverance Rover κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του κρατήρα Τζέζερο στον Άρη και τώρα είναι έτοιμο να παρατηρήσει μερικούς από τους αρχαιότερους βράχους στον πλανήτη και στο ηλιακό σύστημα γενικά. Ο ρομποτικός εξερευνητής θα μελετήσει τους αρχαίους βράχους του Άρη, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη μυστηριώδη ιστορία του και να απαντήσουν στο εάν τα αρχαία περιβάλλοντά του ήταν ικανά να υποστηρίξουν ζωή. Το ρόβερ συλλέγει δείγματα με την ελπίδα να ανακαλύψει αρχαία μικροαπολιθώματα. Το Perseverance Rover έχει ήδη διεξαγάγει 4 έρευνες στο εσωτερικό του κρατήρα Τζέζερο, που ήταν μια αρχαία λίμνη πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Τώρα που το Perseverance έφτασε στην κορυφή του κρατήρα, θα ξεκινήσει την εκστρατεία Northern Rim και θα επισκεφτεί πολλές τοποθεσίες που γεωλογικά είναι θεμελιωδώς διαφορετικές. Η έρευνα αυτή σηματοδοτεί τη μετάβασή μας από βράχους που γέμισαν τον κρατήρα όταν σχηματίστηκε από μια τεράστια πρόσκρουση σε βράχους που πετάχτηκαν προς τα πάνω για να σχηματίσουν το χείλος του κρατήρα μετά την πρόσκρουση. Αυτοί οι βράχοι αντιπροσωπεύουν κομμάτια του πρώιμου φλοιού του Άρη και είναι από τους παλαιότερους βράχους που βρέθηκαν οπουδήποτε στο ηλιακό σύστημα. Η διερεύνησή τους θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορεί να έμοιαζε ο Άρης και ο δικός μας πλανήτης στην αρχή. Το πρώτο καθήκον του Perseverance είναι να κατευθυνθεί προς το Witch Hazel Hill, ένα μεγάλο κομμάτι βράχου, περίπου 457 μέτρα, κάτω από την άλλη πλευρά του χείλους. Στη συνέχεια θα κινηθεί προς την περιοχή Lac des Armes, που βρίσκεται στις πεδιάδες πέρα από το χείλος του κρατήρα. Επομένως, το έδαφος είναι λιγότερο πιθανό να έχει αλλοιωθεί από τη βίαιη πρόσκρουση που σχημάτισε τον ίδιο τον κρατήρα. Έπειτα, το Perseverance θα γυρίσει πίσω στο χείλος για να μελετήσει μια προεξοχή που μπορεί να είναι αρχαίος σπασμένος βράχος. Ο βράχος μπορεί να έσπασε από μια πρόσκρουση που συνέβη όταν ένα ουράνιο σώμα χτύπησε τον Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργώντας μια λεκάνη πλάτους 1.200 χιλιόμετρων που διασκόρπισε υλικό από τον εσωτερικό φλοιό του Άρη. Ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που πρόκειται να κάνει αυτή η αποστολή είναι να μας βοηθήσει να εξετάσουμε τους βράχους που σχηματίστηκαν τόσο νωρίς στην ιστορία του ηλιακού συστήματος. Οι πρώτες μέρες του ηλιακού συστήματος είναι ελάχιστα κατανοητές επειδή η Γη δεν έχει πετρώματα από αυτή την περίοδο, λόγω των ηφαιστειακών και άλλων διαδικασιών που προκαλούν διάβρωση. Αλλά το περιβάλλον του Άρη μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες.